δύναμη της πυροσβεστικής και της περιφέρειας Αττικής. Γίνεται εδώ η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας αντιπυρικής ζώνης. Ταυτόχρονα βέβαια είμαστε σε ένα σημείο που φαίνεται πάρα πολύ καλά το χώρος στον οποίο βρίσκεται σε ανάπτυξη το μέτωπο το οποίο αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. Ακριβώς πίσω μου λοιπόν είναι το μέτωπο της φωτιάς, εδώ κάτω στην χαράδρα που έχει πέσει. Φαίνεται πλέον και η προσπάθεια που γίνεται από το μηχάνημα που βλέπετε, το ερπιστριοφόρο, όπου διαμορφώνει μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη εδώ. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Γιώργος Κωστόπουλος, είναι προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Εύβοιας, είναι δίπλα μου. Κύριε Κωστόπουλε, πρώτα απ' όλα να μου πείτε από την εμπειρία σας και από αυτό που βλέπετε και μαθαίνετε από τις ανθρώπους που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Πώς είναι τα πράγματα τώρα, μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι? Ακριβώς, καλημέρα σας. Είμαστε πιο αισιόδοξοι. Βλέπουμε ότι έχει κοπάσει και ο άνεμος που βοηθάει και αυτό. Τα εναέρια μέσα δουλεύουν ήδη από ώρα. Πιστεύουμε και εμείς όπως και οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι θα πάμε καλύτερα. Εδώ κάνουμε τώρα μια πρόσθετη ενέργεια δημιουργίας μεγάλου πλάτους ζώνης, ώστε να δημιουργήσουμε για πολύ τραβηγμένο σενάριο, μήπως μετακινηθεί κι άλλο η φωτιά προς την πλατάνα, να δημιουργήσουμε μια πρόσθετη ζώνη που ίσως βοηθήσει στην όλη αντιμετώπιση. Υπάρχει γενικά προβληματισμός τα τελευταία 24 ώρα και όσο βρισκόταν σε εξέλιξη αυτή η φωτιά, για το τι πρέπει να γίνεται και από εδώ και πέρα βέβαια πολύ περισσότερο σε σχέση με την πρόληψη. Αυτή η διαδικασία δηλαδή που κάνετε εδώ, φαντάζομαι ότι έχετε σκεφτεί και είναι μέσα στο σχεδιασμό να γίνεται σε τακτά χρονικά διάστηματα όλο το χρόνο, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές. Κοιτάξτε, σίγουρα η πρόληψη είναι το καλύτερο κομμάτι της πολιτικής προστασίας από το τρίγωνο το γνωστό που ξέρουμε. Πρόληψη, αντιμετώπιση κρίσης, αποκατάσταση καταστροφών. Προσπαθούμε σε συνεργασία με τα δασαρχεία που έχουμε άριστη συνεργασία να κάνουμε ό,τι μπορούμε προληπτικά. Υπάρχουν όμως κάποιες διαδικασίες που δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπεραστούν και γρήγορα και σχετικά με τις πιστώσεις πάλι να έρθουν έγκαιρα στα δασαρχεία ώστε να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις στις δασικές ζώνες ή στους δασικούς δρόμους. Εκεί μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, καλά είναι να το ξαναδούμε. Έχετε διαμορφώσει πάντως πάρα πολλές αντιπυρικές ζώνες τα τελευταία 2-24 ώρα, έτσι δεν είναι? Έχουμε 14 μηχανήματα ερπιστριοφόρα μεγάλα. Μαζί με, μέσα σε αυτά είναι και τρεις του στρατού, ήρθε και μία τέταρτη που βοηθούν. Πράγματι κάνουμε ό,τι μπορούμε από ζώνες και όπου μας επιτρέπει και το έδαφος, γιατί είναι τόσο έντονες οι κλίσεις που δεν μπορούμε παντού να κάνουμε ζώνες. Πάντως βλέποντας το πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά, βλέπουμε πλέον ξεκάθαρα ότι έχει κάψει ένα κομμάτι που έφτασε πλέον η φωτιά πολύ ψηλά. Εκεί λογικά από ό,τι τουλάχιστον μπορώ και εγώ να εκτιμήσω, έχουμε φτάσει πλέον στο υψόμετρο που αρχίζουν και αναπτύσσονται και τα έλατα εκεί πάνω στο βουνό. Ξαναγύρισε η φωτιά πίσω. Τώρα βρίσκεται σε εκείνο το σημείο εκεί κάτω. Είναι από ό,τι βλέπω αρκετά σε βάθος η χαράδρα, αυτή φτάνει. Δεν ξέρω πόσο δυσκολεύει αυτό το ανάγλυφο τα εναέρια μέσα. Τα εναέρια μέσα και ειδικά τα ελικόπτερα καταφέρνουν και κατεβαίνουν ακόμα και μέσα στις χαράδρες όσο μπορούν πιο κοντά. Αυτό που είναι δύσκολο είναι στις επίγειες δυνάμεις να αναπτυχθούν και να προσφέρουν βοήθεια στην όλη προσπάθεια της πυρόσβεσης. Να ευχηθούμε λοιπόν το καλύτερο. Δεν ξέρω αν έχετε, Χρήστον, ή να κάποια ερώτηση από το στούντιο. Απλώς να συμπληρώσουμε και εμείς μαζί τις δικές μας ευχές να επαληθευτούν αυτές οι εκτιμήσεις ότι δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Και κυρίως να παραμείνει ο καιρός και κυρίως